Θα γίνεις κριτικός και θα παντρευτούμε. Θα ζήσουμε μια ωραία ζωή. Και όταν τελειώσουν οι φασαρίες και φύγουν και οι Τούρκοι, όλα θα γίνουν. Είμαι και εγώ Τούρκος, αν το θυμάσαι. Ναι, αλλά εσύ. Εγώ τι, Μαριγό. Εσύ δεν είσαι σαν κι αυτούς. Εγώ είμαι σαν κι αυτούς. Αυτοί είναι συμπατριώτες μου. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι στην Ανατολή μαζί μου? Τίποτα δεν σε κρατάει εδώ. Είμαστε κριτικοί, Χασάν. Μου ζητάς να αφήσω την Κρήτη, να φύγω και να ζήσω σε ένα ξένο μέρος. Και πώς θα ζήσουμε, μου λες? Θα δουλεύουμε στα χωράφια και εγώ με τη μαντήλα θα ακολουθώ 2 μέτρα πίσω στον δρόμο. Κύρα Μαριγό! Μα τον Αλλάχ θα σε μαζέψουν! Ακούγονται πολλά! Δεν είναι αστεία αυτά! Λένε πως είσαι με ένα Τούρκο! Θα σε στριμώξουν οι Έλληνες! Πρόσεξε, Μαριγό! Θα σε καθαρίσουν! Μαριγό! Μα τον Αλλάχ θα σε καθαρίσουν! Πρόσεξε, Μαριγό! Θα σε καθαρίσουν! Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Τα μάτια της Μαριγός ήταν διαρκώς κόκκινα και πρισμένα, ήταν ολοφάνερο όπως έκλαιγε όλη μέρα. Μια νύχτα στο σπίτι της ανακοίνωσε στο Χασάν την απόφασή της. Δεν ξαναβγαίνεις από εδώ. Μα τι είναι αυτά που λες, Μαριγό? Μέχρι να δέσει κάποιο ιταλικό πλοίο, δεν ξαναβγαίνεις από εδώ. Όχι ελληνικό, ιταλικό. Πήγαινε Αλεξάνδρεια, Πρίντεζη, όπου θέλεις. Μα πώς είναι δυνατόν? Πρέπει να φύγεις ζωντανός από την Κρήτη. Μ' ακούς? Θα χρησιμοποιήσεις ελληνικό όνομα. Έχω μαζέψει αρκετές οθωμανικές χρυσές λίρες. Όταν φτάσεις κάπου, θα σου στείλω και άλλα χρήματα, μα χρειαστείς.